Είναι η τριμερή, είναι η πέμπτη κατά σειρά συνάντηση κορυφή. Έτσι. Ο Κώστας ο Λασκαράτος βρίσκεται εκεί και μπορεί αμέσως τώρα. Μπορεί απευθείας να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, έκδοση και ο πρόεδρος Σίση. Άρα λοιπόν, πια είναι θέμα λίγων λεπτών να ξεκινήσουν επισήμως οι διεργασίες της τριμερούς συνάντησης Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Να πούμε εμείς, Κώστα μου, συγγνώμη, να πούμε εμείς ότι βλέπουμε το ΡΙΚ. Έτσι, να... Α, βλέπουμε... και τώρα βλέπουμε τους τρεις ηγέτες. Έτσι. Βλέπουμε εικόνα από μέσα από τη συνάντηση. Εικόνα από το εσωτερικό με τους τρεις ηγέτες. Έλα, Κώστα. Ναι. Είναι η εικόνα που δίνει η τηλεόραση εδώ της Κύπρου. Είναι οι πρώτες στιγμές επαφής των τριών ηγετών. Μια τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασιών που αναπτύσσει η ελληνική κυβέρνηση στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ενισχύει το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Ελλάδα, Κύπρος πραγματοποιούν σειρά τριμερών επαφών και συναντήσεων με τις χώρες της δεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου, με το Ισραήλ, με την Παλαιστίνη, με το Λίβανο, την Ιορδανία. Στόχος πάντοτε η σύσφυξη της συνεργασίας και βεβαίως να λειτουργούν οι χώρες μας ως πυλώνας σταθερότητας σε μια ευαίσθητη περιοχή. Από την τριμερή, η οποία είναι πια σιγά-σιγά σε εξέλιξη, αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζει η Έλληνο-Αιγυπτιακή συνεργασία και ο ιδιαίτερος ρόλος της Αιγύπτου στις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων, ενεργειακά, οικονομικά, αλλά και γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα έχουν βασικό πρωτεύοντα ρόλο αυτές τις επαφές που θα ολοκληρωθούν και με κοινές δηλώσεις των τριών ανδρών κύρωση στη μία παρατέταρτο σήμερα. Θα δοθούν ζητήματα χάραξης της ΑΟΣ, αμυντική συνεργασία, περιφερειακές εξελίξεις, θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας των τριών χωρών στον τομέα του τουρισμού, θα δοθεί έμφαση στο κομμάτι της κρουαζιέρας, θα δοθεί βάση στην επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών σε έργα στην Αίγυπτο και η διαλειμενική συνεργασία Σουέζ με ελληνικά λιμάνια. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών θα γίνει και μια συμβολική και ουσιαστική κίνηση. Θα ολοκληρωθεί το εμβληματικό έργο της σύνδεσης Ελαιώνα, Ελαιόδων δηλαδή, από την Ελλάδα και την Κύπρο στο Σινά. Θα συζητηθεί ο ρόλος της Αιγύπτου στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που επηρεάζουν άμεσα την χώρα μας αλλά και την Κύπρο. Για τους λόγους αυτούς, κάθε στιγμή ήταν σημαντικός ο διάλογος ανάμεσα στις τρεις και τέσσερις χώρες σε μια περίοδο κρίσεως στις σχέσεις ανάμεσα στο Ιράκ και την Σαουδική Αραβία. Αυτή η νέα τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου. Κώστα, θα το παρακολουθείς και θα σε ξανάχουμε στη συνέχεια της εκπομπής και θα έχουμε και εικόνα. Έτσι. Και εικόνα έτσι από τον Κώστα. Θα έχουμε και εικόνα από τον Κώστα σε λίγο. Και να έχουμε και πληροφορίες και λεπτομέρειες. Και καλημέρα μας από μακριά. Καλημέρα, είπαμε στη βροχερή, στη λίγο βροχερή Κύπρο, Κώστα. Κοίτα.